Ας για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας θα πάψει να είναι όραμα εάν με αυταπάνηση και με εργατικότητα δεν το δουλέψουμε για να είναι σε συνεργασία με όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και στις διεκδικήσεις μας ιδιαίτερα με το Συμβούλιο Ιδρύματος που από την πρώτη μέρα που βγήκαμε έχουμε συνεργαστεί για όσα θέματα προκύπτουν καθημερινά. Με στόχο την αριστεία, τη διαφάνεια, την ακαδημαϊκότητα, τη δημοκρατία και την εξωστρέφεια. Και βέβαια αυτοί οι στόχοι μας αφορούν τη φοιτητική μέρημνα, κύριος στόχος, το διοικητικό μας προσωπικό, τα νέα και τα παλιά μέλη ΔΕΠ, την έρευνα και την τεχνολογία. Και επειδή δεν μ' αρέσει να λέω τι θα κάνουμε, θα σας πω ότι σήμερα ήδη, 15 μέρες μετά από ό,τι αναλάβαμε, είχαμε μία επαφή με τον κύριο Βασιλάκο, τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος ήρθε στην Πάτρα, θα έρθει να ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του Ινστιτούτου, του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δυτικής Ελλάδας και ο στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με όλα τα Ινστιτούτα που υπάρχουν και τα νέα που πρέπει να γίνουν. Η συνεργασία θα είναι αμφίδρομη, αλλά και τα ωφέλη θα είναι αμφίδρομα. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια φάση που χρειάζεται πόρους. Απευθυνόμαστε σε όλη την κοινωνία, όχι με λόγια, με έργα πλέον. Και θα ήθελα εδώ να σταθώ και να τονίσω ότι πρέπει πολλοί από την κοινωνία της Πάτρας, είμαι από εδώ, γνωρίζω τα πράγματα, να δουν το παράδειγμα της οικογένειας Μετζελοπούλου και να το ακολουθήσουν και να βοηθήσουν το Πανεπιστήμιό μας. Δεν θα πω όλα όσα αναφέρονται, αλλά θέλω να σας πω ότι οι πρώτες μας σκέψεις ήταν η φοιτητική μέρημνα. Και το πρώτο πράγμα που κάναμε, δύο μέρες πριν αναλάβουμε, είναι να μπορούν να σητίζονται όλα τα παιδιά μέχρι να πάρουν στα χέρια τους τις ταυτότητες, οι οποίες ταυτότητες πλέον δεν θα στέκονται στην ουρά, θα είναι ηλεκτρονικές και αυτό ήδη έχει γίνει. Η καθημερινότητα του Πανεπιστημίου απασχολεί όλους. Είτε με παρεμβάσεις εξωτερικές, είτε με παρεμβάσεις εσωτερικές, ήδη έχει φανεί η πρώτη αλλαγή στο Πανεπιστήμιο. Ένας εκ των αναπληρωτών Πριτάνιος, ο κύριος Αγγελόπουλος, ασχολείται ιδιαίτερα με το Πράσινο Πανεπιστήμιο και την Αειφορία. Θα υπογραφεί λοιπόν αυτή η δέσμευση Αειφορίας. Θα αναπτυχθεί επί περαιτέρω το Γραφείο Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης με συστηματική ανακύκλωση χορτιού, με φοιτητική.